Καλησπέρα, τι κάνετε, καλό μήνα. Πως είστε, λίγο ήλιο παραπάνω, αλλά μάλλον έχω συνδεθεί live, λέει, οπότε είμαστε καλά. Μια καλησπέρα σε όλους, ένα καλό μήνα και ένα καλό χειμώνα να ευχηθώ από πλευράς μου και σε όλες. Μίλησα με ένα φίλο μου ο οποίος μου είπε για αυτό το live και μέσα από αυτή την γεια σε όλους, γεια σας, βλέπω τα μηνύματά σας. Ακριβώς αυτό μου είπε, ότι θα μπορέσουμε να με ρωτήσετε και να απαντήσω κάποια πράγματα. Οπότε, ότι ακριβώς θέλετε να μπορέσω έτσι να απαντήσω μέσα από αυτή τη διαδικασία που λέγεται live και έχει πολύ να με ρωτήσετε. Είμαι σε ένα πολύ όμορφο μέρος, στον Πειραιά, όπου είναι τα Φουγάρα, όπως βλέπετε. Σας αγαπώ και εγώ, βλέπω τα μηνύματά σας και πραγματικά είναι όλα συγκινητικά και με χαρούν ιδιαίτερα το να βλέπω όλα αυτά τα μηνύματα που μου στέλνετε. Σίγουρα καταλαβαίνετε, καλό μήνα. Σίγουρα καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο να απαντήσω αμέσως σε όλα, τα έχουμε πει. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Βλέπω ότι με ρωτάτε για διάφορες περιοχές. Σίγουρα θα είμαι σε πολλές περιοχές. Σιγά σιγά να δω έναν έναν όπως έγινε αυτό στη Θεσσαλονίκη μέσα από το fanpage. Πολύ ήλιο. Θα πάω στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα και με το καλό όταν γυρίσω θα αρχίσω να επισκέπτομαι σιγά σιγά τα μέρη. Ετοιμάζουμε για κάτι ωραίο, ελπίζω πρώτα θες να πάει καλά, το οποίο θα είναι κάτι το οποίο θα είναι κοντά σε εσάς και κοντά σε μένα φυσικά. Θα έρθω και στην Κρήτη, βλέπω ένα μήνυμα τώρα, θα έρθω και στην Θεσσαλονίκη ξανά και στην Πάτρα και στα Γιάννα. Βλέπω ένα φίλο μου από την Κύπρο, τον Αντέμ, γεια σου Αντέμ. Θα πάω λίγο στο νησί μας, το οποίο μου έχει λείψει πάρα πολύ. Θα φύγω την Τετάρτη. Το καλό όταν γυρίσω και πάω και στην Κύπρο, μετά θα αρχίσω να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία σας έχω πει, γιατί αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα στη Θεσσαλονίκη για αυτό που είχατε ετοιμάσει. Βλέπω πολλά μηνύματα που με ρωτάτε για το που θα πάω και τα λοιπά. Θέλει λίγο τρόπο από την άποψη ότι να μπορέσει να ταιριάξει και να μπορέσει να δω όσους περισσότερους από εσάς μπορώ. Διάφορες προτάσεις για την τηλεόραση που με ρωτάει ένας φίλος μου εδώ. Δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι κατασταλαγμένο. Σκέφτομαι να κάνω κάποια πράγματα που να είναι κοντά σε μένα. Κάτι θα είναι. Άμα είναι για καλό. Τι να πω, σας ευχαριστώ και πάλι. Αν θέλετε κάτι που μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή, μπορείτε να το γράψετε με το πρώτο μου live, αν είμαι και λιγάκι... Όχι, εντάξει, δουλεύει. Αφού μπορώ και βλέπω διάφορες, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δώρα. Όλα τα δώρα αυτά τα οποία έχουν πάει στο σπίτι μου στη Σκιάθο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όλο αυτό το οποίο γράφετε μέσα στα γράμματά σας εκεί. Πραγματικά με κάνετε να αισθάνομαι ένας άνθρωπος που είμαι δικός σας, σαν να είμαστε χρόνια γνωστοί ή φίλοι. Και από την Κύπρο είναι αγαπημένη, μπορώ να πω. Στο ταξίδι που έχω να κάνω την επόμενη εβδομάδα είναι σαν να πηγαίνω σε ένα μέρος τόσο οικείο. Είναι τόσο όμορφα τα λόγια που μου γράφετε, που πραγματικά. Ναι, έχω περάσει από την Κύπρο, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα κάνω και το έχω κάνει καμιά εκατοστή φορές. Αυτά τα πράγματα που μου γράφετε και η αγάπη μου δείχνετε πραγματικά είναι ένα μέρος και στη Ρόδο. Και στη Ρόδο το οποίο ισχύει και στην Κρήτη. Είναι αγαπημένα μέρη στα οποία έχω παίξει και ποδόσφαιρο και πραγματικά ανυπομονώ να πάω. Σίγουρα θα είμαι στην Αθήνα μέχρι και τα Χριστούγεννα, μέχρι να αποφασίσω και τι θα κάνουμε.
στη σειρά. Όλα θα γίνουν. Χωρίς θάλασσα όμως δεν γίνεται τίποτα. Καταπληκτικό μέρος. Εντάξει. Δεν έχω ζήσει καθόλου το καλοκαίρι φέτος και μου φαίνεται ότι θα σου πάλι τα χειμωνιάτικα τα μπάνια για να τα πληρώσει το κενό του καλοκαιριού. Κάνω ένα meetup στην Αθήνα. Ξέρετε, θέλω πάρα πολύ να σας δω. Θέλω πάρα πολύ να δω όλο αυτόν τον κόσμο, μικρούς μεγάλους, μικρές μεγάλες, οι οποίοι μου γράψαν όλα αυτά τα πράγματα και μου ζητούν, γιατί στη Θεσσαλονίκη αισθάνθηκα τόσο όμορφα σε ένα μέρος όπου ήρθαν τόσοι άνθρωποι για μένα και που με αγκάλιασαν με αυτόν τον τρόπο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και είναι ο λόγος, ο οποίος είναι αυτός ο μοναδικός λόγος ο οποίος δεν θέλω να πάω στο νησί μου και να συνεχίσω την λίγο πιο απλή ζωή που έκανα. Το κλείσα, εντάξει, συνεχίζετε. Και που πραγματικά μου δίνει δύναμη να σκεφτώ και να αποφασίσω να κάνω κάτι το οποίο θα με έχει σε επαφή μαζί σας και στο Δούκα. Σε αυτά τα πάτρια εδάφη του πατέρα μου τα μέρη, που δεν έχω ζήσει πολύ, αλλά είναι τόσο ιστορικά τα μέρη αυτά εκεί κάτω. Λίγο υπομονή με το Insta μου, γιατί αν δεν έχω ακολουθήσει κάποιο fanpage, δεν το έχω κάνει σκεμμένο, ή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μου κάνουν διάφορα σχόλια κτλ. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο μπορώ και στην Καβάλα, στο φίλο τον Παναγιώτα την Καβάλα, φιλιά, και σε όλους εκεί. Σιγά σιγά νομίζω ότι και εγώ μπαίνω σε μια σειρά και νομίζω βλέπετε και εσείς ότι θα κάνουμε διάφορα πράγματα, είτε μαζί είτε παράλληλα. Και μέσα από αυτή τη δύναμη την οποία μου δίνεται και εγώ δεσμεύομαι να δώσω τον καλύτερο με αυτό ό,τι και να κάνω και να σε συναντήσω είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν είναι πολύ εύκολο να αποφασίσεις, ειδικά όταν είσαι σε ένα χώρο που πρώτη φορά μπαίνω ή με βάζουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν κάνω τίποτα με το ζόρι, το ξέρετε. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι το οποίο να μου δίνει, να με γεμίζει και να μου δίνει έτσι, την ικανοποίηση όταν το κάνω. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι πέρα από το σκι. Στην αγαπημένη μου Λάρισα και στον Τζότσο, στην Τρίπολη που παίξαμε ποδόσφαιρο. Τρίπολη να χειμωνιάσει λίγο για να σφίξουν τα κρύα εκεί πέρα, τρομερά μέρη. Να είστε καλά, πραγματικά αισθάνομαι λίγο αμήχανα γιατί το κάνω πρώτη φορά και δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά είναι όντως ένα μέσο το οποίο μπορεί να σε φέρει κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν κάθε μέρα για μένα. Θα ξανακάνω και άλλο σίγουρα. Βλέπω, με βλέπετε και κολλάω λίγο γιατί βλέπω τόσα πολλά μηνύματα και προσπαθώ να μήπως και απαντήσω σε κάποια από αυτά. Ναι, το Avanti είναι ένα καφέ όπου πήγαινα παλιά, μου δίνεται ευκαιρία γιατί μένουν συγγενείς μου κοντά και το επισκέφτομαι πολλές φορές, το επισκέπτομαι. Ξέρω, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει, έχω πάει πολλές φορές εκεί, αλλά σιγά σιγά τώρα που μπαίνω και σε μια σειρά και τακτοποιήθηκα με το σπίτι θα περπατήσουμε λίγο περισσότερο και όσον αφορά και τις δουλειές μας θα τις βάλουμε σε τάξη και θα κάνουμε πράγματα μαζί νομίζω. Δεν ξέρω να ακούγομαι, πρέπει να μ' ακούτε λογικά, πρέπει να μ' ακούτε. Έτσι δεν είναι. Γιατί εδώ φυσάει στην Πειραιά, γιατί με πατήσει και το αυτοκίνητο. Καλησπέρα, μιλάω, κάνω, με συγχωρείς, αλλά κάνω ένα live. Live? Ναι, κάνω ένα live. Όχι, ρε. Συγγνώμη, ευχαριστώ. Πάρα λίγο να με πατήσουν, αλλά ευτυχώς. Πειραιάς καταπληκτικός. Γενικά, όπου έχει θάλασσα. Όχι ότι το βουνό δηλαδή δεν είναι καλό, αλλά σιγά σιγά. Θάλασσα καλή είναι, αλλά κρύο. Κρύο και δεν πρόλαβα να κάνω μπάνιο φέτος και σκι. Ίσως εκεί στο ναυτικό όμιλο καταφέρουμε με τα παιδιά, με τον Πάνο, να κάνουμε κάτι.
και να αναπληρώσουμε το κενό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για όλα. Κορίτσια, αγόρια, μικρή, μεγάλη, όλο αυτό που μου στέλνετε και είτε με τα μηνύματά σας, είτε με τις ευχές σας, με κάνετε σίγουρα να χαίρομαι και να αισθάνομαι λίγο πιο άνετα με όλο αυτό. Να είστε καλά, μέσα από την καρδιά μου καλό μήνα, να έχουμε καλό χειμώνα και να μας βοηθήσει πάνω για να πάρουμε σωστές αποφάσεις και να έχουμε μια καλή συνέχεια σε όλο αυτό το οποίο δημιουργήσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, να είστε καλά και με την πρώτη ευκαιρία θα ξανακάνουμε και live και θα τα λέμε και μέσα από τα social media που σιγά σιγά, όπως έχετε καταλάβει, μαθαίνω και χειρίζουμε καλύτερα. Ευχαριστώ για όλα, καλό απόγευμα και θα τα ξαναπούμε. Φιλιά!